Οι φοιτητικοί σύλλογοι βρισκόμαστε σήμερα εδώ πέρα, στην Πριτανία του Απιθύτα, αντιδρώντας την κατάσταση, η οποία βλέπουμε ότι έχει παγιωθεί στα πανεπιστήμια μας, η οποία εντάξει είναι και ένα αποτέλεσμα της χρόνιας υποχρηματοδότησης και υποστελέχωσης που βιώνουμε πολλά χρόνια τώρα. Απλά μετά με αφορμή την πανδημία του κορονοϊού, όλα αυτά έχουν ουσιαστικά οξυνθεί και η κατάσταση έχει γίνει δυσβάσταχτη. Βρισκόμαστε εδώ πέρα για να πετύσουμε συγκεκριμένα μέτρα, γιατί δεν μπορούμε να διαλέξουμε ανάμεσα στη μόρφωσή μας ή στη διασφάλιση της υγείας μας. Γι' αυτό θέλουμε από το Πανεπιστήμιο, από το κράτος, από το Υπουργείο, να διασφαλίσει ότι τα μαθήματα θα γίνουν κανονικά, διαζώσεις, σε μικρότερα τμήματα, ότι θα δοθεί ένα έκτακτο κονδύλι για να μπορέσει να προσληφθεί το απαραίτητο καθηγητικό και συνολικά προσωπικό, να αξιοποιηθούν όσοι χώροι υπάρχουν, είτε είναι αμφιθέατρα, είτε είναι περίπτερα ΔΕΘ, είτε αίθουσες τελετών, ώστε να μπορέσει να γίνει όλο αυτό. Όπως και παράλληλα, θα πρέπει να δίνονται τα ατομικά μέσα προστασίας, όπως μάσκες, αντισηπτικά και όλα αυτά δωρεάν στους φοιτητές, όπως και να γίνονται επαναλαμβανόμενα τεστ σε όλους και πόσο μάλλον στους φοιτητές των κλινικών ετών της ιατρικής, που περνάνε ένα μεγάλο μέρος της καθημερινότητάς τους μέσα στα νοσοκομεία. Θεωρούμε ότι θα υπάρξουν προβλήματα, γιατί εντάξει, και η λύση που δόθηκε τέλος πάντων, η προσωρινή με τις ηλεκτρονικές εξεταστικές και την ηλεκτρονική διαδικασία με τα μαθήματα, πρώτον απέκλεισε πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό φοιτητών που δεν είχαν την πρόσβαση και δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα για ηλεκτρονικές συσκευές, για ίντερνετ κτλ. Δεν υπήρξε κάποια συγκεκριμένη, εκτός από κάποιες συγκεκριμένες περιπτώσεις. Και θεωρούμε ότι θα υπάρξει πρόβλημα, γιατί ενώ αυτή η κατάσταση με τον κορονοϊό έχει πάρα πολλούς μήνες που έχει γίνει και θα μπορούσαν να έχουν βάλει ένα συγκεκριμένο σχέδιο και η κυβέρνηση και συνολικότερα για να ληφθούν κάποια μέτρα και ένα σχέδιο και για το άνοιγμα των σχολών και για το άνοιγμα των σχολείων. Δεν έχει ληφθεί κανένα απολύτως μέτρο. Αυτή τη στιγμή είμαστε ξεκρέμαστοι. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει με την εξεταστική μας. Ακούστε!